παρακαλώ. Γεια σου, Μαλέ μου. Μιχάλη μου, γιορτάζεις σήμερα, δεν με. Γιορτάζω τίποτα, ρε Μαλέκο. Ξεκίνα να κάνουμε εκπομπή και άρχισε με γιορτές τους επαιδείους πάλι να θέλεις ποντά κεράσματα. Έχω τις πληροφορίες μου, φίλε μου, ότι είσαι... Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος. Μεν το πει, ρε Μαλέκο. Πες μου, ρε φίλε, πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος, αλλά πόσα θα αντέξω. 32 χρόνια. Παντρεμένος 32 χρόνια. Χωρίς να χωρίσεις. Είσαι ήρωας, ρε. Είμαι ήρωας, δεν ηρωίδα η γυναίκα μου και τα σκύω πακέτο. Υγεία να έχουμε, φίλε μου. Είσαι που τους λέω, πολύ λίγους. Πόσο χρόνο την γνώρισες τη γυναίκα σου? Η γυναίκα μου ήταν 18, ρε φίλε. Την γνώρισες. Είσαι που τους, θα σου πω μόνος, πολλά λίγους εξαιρέσεις που γνωρίσαν τη γυναίκα τους που μικρή και ακόμα είσαι σχεδόν 60, πόσο είσαι. 55 όμως. Και είσαι μαζί με την ίδια κόμμα. Μάλιστα. Είσαι ήρωας. Πάμε παρακάτω. Πάμε για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ποδόσφαιρο. Είπε τα δικά σου. Ξεκινώ τώρα με την ειδικότητα σου. Με την ποδοσφαιρική ανάλυση. Να με ξέρω, Μαλέκο, να σου πω. Μετά από κάθε εκπομπή, ρε φίλε, πόσα χρόνια έχει που προκαλέσει τον αποήχον όλο. Εγώ πάλι. Ρε φίλε, ίσως μια ζωή ο Μαλέκος ο παίχτης, ο Μαλέκος ο ξενύχτης, ο Μαλέκος τσίνο, ο Μαλέκος τούτο, ύστερα ο προπονητής ο Μαλέκος, τώρα ο αναλυτής ο Μαλέκος. Ούλα, πάμε και πάλι βρίζουν μας. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι δεν γινόμαστε σε όλους αρεστοί. Όμως έχει σημασία, και λέω σου πάντα φιλικά και αν θέλεις και δημοσιογραφικά, ότι η τεκμηρίωση της άποψης είναι το καλύτερο πράγμα για αυτόν που αναλύει έναν ποδοσφαιριστή, μια ομάδα, έναν προπονητή ή οτιδήποτε άλλο. Σωστό. Αν έχει ένα πράγμα που μπορεί να περιφανευτώ, ρε φίλε, και θα μου κλείσει κανένας ή το στόμα μου ή οτιδήποτε, είναι για το ποδοσφαιρό. Άλλοι νομίζουν δεν καταλάβω, άλλοι νομίζουν καταλάβω, ο καθένας ό,τι θέλει άποψη να έχει. Μιλούμε για το ποδόσφαιρο. Κάποιους είναι αρέσκοι, κάποιους όχι. Κάποιους γεγονόμαστε, κάποιους όχι. Και να σου πω και πού αδικηθήκαμε, έβαλε μου έτσι ένα πρόσωπο κάποιος, πώς είχε δίκιο. Λέμε τις απόψεις μας, είναι αρχή του προαθλήματος. Με αυτά που βλέπουμε μέχρι τη δεδομένη στιγμή και φυσιολογικά μπορεί σε κάποιες απόψεις να έχουμε λάθος. Είναι φυσιολογικό του. Εκτός και έρχομαι εδώ και λέω σου θα γίνει όπως άκουσα χτες το φίλο μου τον Μπέρκ. Πρώτη φορά τον άκουσα να πει πέντε φορές, τέσσερις ή πέντε φορές αναμετρήσα καλά, τη λέξη θα. Ξέρεις, αν ένας προβολητής λέει τη λέξη πολλές φορές θα, είναι αποτυχία. Το πράγμα να ξέρεις. Πώς το δικαιολογήσω? Θα κάνω, θα κερδίσω, θα. Να ξέρεις είναι αποτυχία. Νομίζω είπε η ευθύνη δική μου, αλλά θα βρω τις λύσεις. Λύση για να επιστρέψει η Ομόνοια να νικά τα παιχνίδια της. Είπε κι άλλο, σε άλλο 4-5 θα. Όμως να σου πω κάτι, αν φοράς να φέρεις τη λέξη θα, αφού είναι μέρος του λεξιλογίου μας. Πρέπει να αποφεύγουμε εμείς οι προμονητές. Αν μπορούμε να λεγόμαστε. Έχει κανένα που είναι αποφεύγει, ρε φίλε. Πρέπει. Το πρέπει με το αν γίνεται έχει διαφορά. Το ότι πρέπει να δουλέψουμε για να... Είναι μια λέξη, το θα για παράδειγμα, είναι μέρος τρόπου μιλούμε. Σημασία να βγαίνει ο Γκέραρτ. Τι μου έτσι. Το πω έτσι. Ο Θεός Μακαρίζει του. Όποτε μιλούν μαζί του και λέει του θα, παιδιά μου πάτσο. Γιατί τι θα το λες? Θα παίξω καλά, παιδιά μου πάτσο. Ναι. Και ο λόγος? Διότι δεν έχει θα. Στον πόσο δεν έχει θα. Έχει πράξεις. Άξιτσα. Και θυμήθηκα ο τούτον που τις δηλώσεις του προπονητή της Ομόνοιας. Όχι για να πάλι να μας αρκέψουν να μας εξημάσουν. Φυσικά είπαμε τα. Εμείς λέμε τις απόψεις μας και σε κάποιες δικαιωθήκαμε. Πόσο καιρό έχει εσύ που είπαμε έκανες λάθος κύριε Μπέκ και βάλε και τίτλο. Τα αποτελέσματα τούτο δείχνουν, έστω για κάποιους δεν τους αρέσκει. Και μια και ξεκινήσαμε με τούτο, πρέπει να βρει τη χημεία. Φίλε, Φίλε, δικαιολογίες πάντα θα υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και δικαιολογίες που στέκουν. Π.χ. η ομίλη, η ταλαιπωρία της ομάδας,
Κάποιοι ποδοσφαιριστές τα τελευταία 2-3 χρόνια που είναι στην Ομόνια έχουν τραβήξει πολλά πίεση και 90 λεπτά στα πόδια, που φαίνεται και η κούραση. Είναι φυσιολογικά αυτά τα που βλέπουμε. Από εκεί και πέρα, το θέμα ανανέωσης, το θέμα φρεσκαρίσματος της ομάδας και για να παρουσιαστεί και να έρθουν νίκες στην ομάδα είναι θέμα του προπονητή. Ναι. Εσύ, για παράδειγμα, έτσι, μια ανάλυση αντικειμενική που θέλω να μου πεις. Τώρα να μου κάνεις πρόβλεψη, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Γιατί όλοι λέμε, για παράδειγμα, όπως έλεγαν πέρσι, π.χ. για το ΑΠΟΕΛ, μα είναι να βρει τα αποθήκια του, είναι να βρει τα αποθήκια του, τελικά είναι εκτός εξάδας. Ναι. Για τον την Ομόνοια υπάρχει ακόμη άποψη. Αν με ρωτάτε εμένα, αν θεωρώ ότι δεν μπορεί η ομάδα να μείνει σε τούντα επίπεδα και απόδοσης και αποτελεσμάτων. Να συμφωνήσω, θα συμφωνήσω. Ναι. Όμως, εκείνο που σου είπα πριν 2 εβδομάδες περίπου, δύσκολα θα δούμε στο φετινό πρωτάθλημα, όπως βλέπουμε τις ομάδες όλες μέχρι αυτή τη στιγμή, δύσκολα θα δούμε μια ομάδα να κάνει αυτό που έκαμε στις πρώτες αγωνιστικές απολύνες, στα 4 στα 4. Αυτή η ομάδα που θα το κάνει θα βρεθεί στις πρώτες θέσεις. Ναι. Είπες το ξανά και πιθανόν να πλέον να συμφωνήσουμε. Να παίξει το μεγάλο ρόλο του που σου λέει, η ομάδα που θα κάνει έτσι έναν τρένο 3-4 συνεχομένα 5 παιχνίδια χωρίς να χάσει και νίκες, μπορεί να προλάβει το τρένο. Τον περιλαμβάνεις την άποψη σου για την Ομόνοια, ναι. Να χρειαστεί να κάνει το σερί. 100%. 100%. Φίλε, επειδή είσαι ένα αυστηρό κριτή με την καλή έννοια σου, λέω, τη Ομόνοια, εδώ και ένα 1,5 μήνα περίπου. Περίμενε ότι να φτάνει σε έτσι σημείο, δηλαδή. Ποιο σημείο εννοώ. Να χάνει παιχνίδια, ρε φίλε, όπως έχασε με τον Ολυμπιακό, ή να μένει νικά την Πάφο, ή να νικά όπως ενίκησε την Δόξα, ή τέτοια που την ΑΕΚ. Κατά τρόπον τέτοιον που. Δεν είναι η ομάδα που λέει να το γυρίσει. Γιατί είσαμε με τον Ολυμπιακό, εντάξει, υπάρχει μια δικαιολογία με τους 10 ποδοσφαιριστές. Αλλά και πάλι έστω φκαλέν την άβρα της ομάδας που σου λέει στο μυαλό σου ότι ανά πάσα στιγμή ένα γυρίσω το παιχνίδι. Ναι. Τον είναι εδώ και με την ΠΑΦ. Ίσως να είναι το προσωπική μου άποψη ότι δέχεται γκολ. Δέχεται γκολ πιο εύκολα. Η αστάθεια στην άμυνα, το να το γυρίσεις στο παιχνίδι και να συμβαίνει τόσο συχνά, κάθε παιχνίδι να τρως γκολ και να θέλεις να γυρίσεις, όπως με την Δόξα, όπως με την Πάφο, όπως με τον Ολυμπιακό, σωστά. Ναι. Ναι, προηγήθηκαν οι... Με τον Ολυμπιακό σε 1-0 το παιχνίδι. Με την Δόξα έχανε 1-0, με την ΑΕΚ έχανε 2-0. Μάλιστα και με τον Πάφο έχανε 1-0. Με την Πάφο έχανε 1-0, ναι. Οπότε, είναι ένα στατιστικό που δεν το έχει πέρσι να θέλει να γυρίζει τα παιχνίδια συνέχεια. Δεν βρεθούν εύκολα πίσω στο σκορ. Μάλιστα, κράνε το 0 πίσω και παίρνουν τις νίκες γιατί δεν είναι μηδέν πίσω. Γόλιο, Ομόνοια, θέλω έτσι να το συζητήσω μαζί σου λίγο παραπάνω. Δεν είναι μόνο ότι δέχεται γκολ, δέχεται πολλές ευκαιρίες που αντίπαλο. Δηλαδή βλέπεις έναν αντίπαλο να κάνει 7-8 τελικές της Ομόνοιας που παλιά αν εμπαινεθεί ό,τι φορά μέσα στην περιοχή ήταν είδηση. Ναι. Γι' αυτό που σου λέω ότι μπορούμε να μείνουμε στο είναι θέμα. Είναι θέμα κόφτη νομίζω, ρε φίλε. Οι κόφτες που παίζουν στην ομάδα. Η απουσία του Κούσουλου, όσο και αν ο Κούσουλος δεν είναι ο παίχτης φανταζή, ο παίχτης τεχνίδης κτλ. Όμως ήταν ο τείχος που χτυπούσαν πάνω οι επιθέσεις. Ναι, οι επιθέσεις της άλλης ομάδας. Με τον τραυματισμό, με ξέρω, ακούσω ότι δεν ήταν ποσί. Φίλε, μια περίπτωση, τώρα γίνω ακόμα τους γιατρούς, αλλά προσπάθησα λίγο έτσι να το αναλύσω το θέμα. Παίζει κάτι άλλο. Όχι, δεν παίζει κάτι άλλο και πρέπει να είστε και πολλά προσεκτικοί με το παιδί. Καταρχήν πρέπει να είστε να... Όχι τον ίδιο. Όχι, δεν παίζει τίποτα άλλο, φίλε. Απλά, εγώ λέω πρέπει να δείξουμε ένα σεβασμό απέναντι στον παίκτη. Φίλε, υποφέρει. Που έναν οστικό λίδημα ονομάζεται και με βάση το ένα που κατάφερα να μάθω εγώ είναι μια πάθηση που προέρχεται ή από τραυματισμό ή από υπερκόπωση. Το πιο πιθανό και ο Κούσουλο είναι η υπερκόπωση. Τον το οστικό λίδημα όμως είναι ένα που κάνει. Φέρνει έναν πόνο ρε φίλε. Πού πόνο. Πάνω στο πόδι. Νομίζω εγώ να τον και κάτω.
φέρνει έναν πόνο, ο οποίος, πόνος ο οποίος φεύγει και έρχεται. Την άμπου φεύγει ο πόνος, λες ότι είμαι καλά. Την άμπου να έρθει, μπορεί να περπατήσεις. Και ξέρεις... Είχα το γιώγο του, όχι να σου αλήσω. Διαβάζα έκτες, ρε φίλε, είχε έναν παίκτη ο Παναθηναϊκός, πρέπει να ξέρεις, Δημήτρη, ο Κορμπέλης, πολύ καλός παίκτης, ο οποίος λείπει από τον Παναθηναϊκό εδώ και 8 μήνες. Έκαμε ένα φιλικό τον Αύγουστο και είπαν ότι επιστρέφει ο Κορμπέλης. Και από τότε δεν καταφέρε να έρθει και τώρα μπορεί να έρθει το 2022 αν έρθει. Υποφέρει ως ποστικό είδημα και που ζάμε εδώ και μου την τροφή να ψάξω να μάθω να μπουνιέται. Φαίνεται ότι ο Κούσουλος έμπηκε σε τούντο δυσκολή προετοιμασία. Είναι η νέα πάθηση το... Και το πιο σημαντικό είναι, πάλι διαβάζω το αθήνα στον Google τι σημαίνει το αστικό είδημα, δεν μπορεί να ξέρεις ούτε με χειρουργική επέμβαση αν θα σου περάσει. Γιατί αν μπορούσε, αν ήταν σίγουρη στην Ομόνια για παράδειγμα, ότι θα περνούσε, ήταν να κάνει τη χειρουργική επέμβαση. Ναι. Τώρα μιλούμε για μια πάθηση μόνο που περασμένο Ιούλιο που έπαιξε η Ομόνια με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Πάει 3 μήνες ναι. Σχεδόν. Να σου πω ότι ο δικό μου τραυματισμό τότε δεν ξέρω αν παίζει το ίδιο πάνω κάτω. Μέναν τότε είχα μου πει. Εσύ ότι... είναι ένα στραγάλο που είσαι. Είχα με μετάρσιο. Με το μετάρσιο ναι. Είναι, είναι κάτω χαμηλά. Κάτω χαμηλά το μετάρσιο. Ναι. 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 Το τότε που χτύπημα, ναι. Τότε στο που είσαι πάνω, το μετάρσιο είναι στην Ομονία. Ναι. Και στην Ομονία χτύπησα και στο που έκανα την επέμβαση. Ναι. Όμως η τελευταία δεν ήταν χτύπημα. Όπως ήταν στα προηγούμενα χρόνια, χτύπημα και σπάζαν το κόκκαλο. Δεν είχα τίποτε, έκαμε πλάκες, όπως το περίπτωση του που ήμουν στο οστικό ανίδημα. Ναι. Φαίνεται να παρομοιάζω το, διότι ανακαλύφθηκε τότε, φόρουν τον παπούτσι να παίξω και μπορούσα ρε φίλε, χωρίς να έχω κάτι. Και MRI έκαμε και πλάκες και τα λοιπά, γιατί δεν δείχνει τίποτε. Και μετά από ταξίδι στην Γερμανία και τα λοιπά, που πήγαμε τότε να τσοκαριστούμε, είχα μου πει είναι κάταγμα κόμπος, ναι. Το οποίο δεν φαίνεται, το κάταγμα κόμπος, ναι. Δεν φαίνεται ούτε σε πλάκες, ούτε στο MRI. Που την κόμπος είναι ότι... κάταγμα. Ναι. Φίλε, μα, τώρα που το είπες, εσύ το έδωσε το μεταδάρσιο, το πάθες που έναν παιχνί να πω έλεγες στο γασιπίδι που έκτισαν μπαρκάρες μάτες. Η δεύτερη φορά. Ναι, ναι. Είναι το τσιλάδι με κάταγμα κούρασης. Είναι που γίνονται τραυματιστικές. Το πρώτο ήταν χτύπημα στην Ομόνια τότε, ήταν χτύπημα που αντίπα. Ομόνια, μιλούμε για το 1995, 90... στο πρώτο ήταν τριόγυρο. Ναι. Όταν το, είχα το χτύπημα με το, με το, Αποέλ, το ΑΕΛ Αποέλ, με τον Κοναρί, δεν ήταν, ήταν χτύπημα, δεν άνοιξε που το χτύπημα. Ναι. Μετά που πέρασε ξέρω, κάποιο διάστημα, ήταν κάταγμα κόμπωση, το οποίο είναι μια κουκίδα η οποία δεν μπορεί να εμφανιστεί σε πελάκες και οτιδήποτε. Και σιγά σιγά με τον καιρό, αόρατο, ανοίγει και γίνεται κάταγμα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πάνω κάτω το ίδιο. Όταν μου λαλείς το οστικό είδημα, δεν φαίνεται. Πρέπει να κάπου πάνω κάτω το ίδιο. Και ίσως πρέπει να διδάξουμε και τα, την καταπώνηση των ποδοσφαιριστών, ενώ πεις στο εξωτερικό για διαφορετικά. Για να υπάρχει μια δικαιολογία βάσιμη ρε φίλε, μιλούμε να σταμάει τους άνθρωπους ναι. Σε Ομόνια, σε ίσως, και ίσως να τούτο, δεν έχει κανένα σταμάει το φίλε. Ας πω, είτε είσαι με την Ομόνια ή οτιδήποτε άλλο, άμα είσαι φύλαθλος, για έτσι ποδοσφαιριστές και έτσι χαρακτήρες όπως είναι ο Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Προσεύχεσαι ρε φίλε. Να επιστρέψεις στο γήπεδο άνθρωπος, διότι... Για ουλούς, αλλά για οποιοδήποτε ποσφαιριστή, εγώ όποτε να έχει κανένα τραυματισμό, χτύπα ξύλο και φαίνονται, βλέπουμε τα μέσα στα site και τα λοιπά, ούτε το ανοίω, δεν μπορώ να είναι. Απλά η άποψη για τον Κούσουλο ήταν ο τείχος που προσέκρουαν πάνω οι αντίπαλοι της Ομόνια. Και βλέπεις ότι αυτός ο τείχος λείπει από την Ομόνια και γι' αυτό μπαίνουν με ευκολία στην περιοχή της Ομόνιας. Και γι' αυτό είναι και παραπάνω επιθέσεις, γι' αυτό δέχεται και γκολ και τα λοιπά. Τι θα κάνει η Ομόνια, αν πιστεύεις από εδώ και πέρα. Ρε φίλε, δεν είμαστε και αμένα εδώ, είναι αυτό που βλέπουμε το τι θα κάνει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν υποσχέσεις. Για να το φτιάξει. Όμως πρέπει να γίνει το σωστό. rotation μπορώ να το πω τώρα και με τους ομίλους που, που παίζουν πρέπει να γίνεται πιο σωστά είπαμε και για τον Λοΐζο ότι θα τον κάψει σε κάποια φάση και φαίνεται. Είδες το μόνο Ολυμπιακό δρόμο, λέει. Ναι, είδα δεύτερο μισό, ναι. Ναι. Εντάξει, είναι... δεν μπορείς να διαγράψεις αυτά που έχει κάνει και ποια, πώς είναι η ομάδα της Ομόνιας με τα αποτελέσματα κάποιων αποτυχίων. Υπάρχουν υποσφαιριστές που είμαι σίγουρος θα βρει το,
θα βρει τη χημεία. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοπεί, νομίζω. Ενώ σου να στείλει μήνυμα ο Γερμανός, ο Αμερικάνος, φτιάξε τον Μπέρπιχη. Νομίζω να σε τσίντη φάση η Ομόνοια που να θέλει αλλαγή για να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Ναι. Βλέπεις ότι μπορεί και με τον Μπέρκ η Ομόνοια και με τους παίκτες που έχει να... Να αναγκάψει να αφαιρεί νίκη. Ναι. Να δούμε πώς θα ξεκινούν πράγματα. Πες μου κάτι για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω το πάντως που είναι αρκή. Εστώ και αν εμείς κατηγορούμαστε και λέμε κάποια κριτική με τα παιχνίδια, με τη Φλόρα, με την Adverb, τους τρόπους που αποκλείστηκαν στο απέναντι, κόφηκε ο Φαμπιάνο. Λέμε το που είναι αρκή. Ναι. Κοίτα, το παιχνίδι που η Ομόνοια άφησε σημάδια ομάδας που δεν ήταν η περσινή, ήταν στο δεύτερο ημίχρονο με τη Φλόρα στο Ταλίν. Αλλά και αμέξες, εμένα προσωπικά παρέσυρε και είπα ότι είναι τούτη η Ομόνοια. Παρέσυρε το γεγονός ότι λοιπόν, είχε πάρα πολλές απουσίες. Έπαιζε με μητσούς Κύπρου στο τέτοιο Ομόνοια και λέω εγώ που είναι να γεμώσει τούτη η ομάδα, δεν θα έχει πρόβλημα. Εγώ να είμαι ειλικρινής, είχα 100% βεβαιότητα ότι η Ομόνοια ξεκινούσε το πρωτάθλημα σαν η καλύτερη ομάδα και της έδινα τον πρώτο λόγο να το κατακτήσει. Σήμερα που μιλούμε, είμαι επιφυλακτικός, όχι γιατί δεν μπορεί να πιάσει το πρωτάθλημα, αλλά γιατί πρέπει να μας δείξει ξανά ότι να βάλει τα στοιχεία που μας έπειθε τα προηγούμενα χρόνια, ότι ήταν η πιο καλή ομάδα στην Κύπρο. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά εγώ θα επιμένω στην άποψή μου στο ότι είχα δηλώσει και μπορεί να δεχόμαστε και κριτική ότι έκαναμε λάθος με τον Απόλλωνα. Όταν έφανε την ήττα από την ΑΕΚ, είπα δύσκολα θα δω αντίπαλο να μπορέσουν να κάνουν και να προλάβουν τον Απόλλωνα. Στο Ζηδιάνε δηλώσαμε ότι είναι πολλά νωρίς. Όμως βλέποντας τους τρεις, μιλώ για Ομόνοια, Αποέλ, Ανόρθωση, να είναι στην τετράδα πίσω, στις τελευταίες θέσεις. Ναι. Για αυτούς έχω πει ότι δύσκολα θα προλάβουν το 4 στα 4 του Απόλλων. Mm-hmm. Και επιμένω. Και λέω το. Έστω και αν έγινε και νεχτές, ήρθε το διπλό το Απόλλων Ανάε. Τώρα, αν χάσουμε ή αδικηθούμε που το Απόλλων και χάσει το πρωτάθλημα και πια το ΙΑΕΚ, π.χ. Δεν θα πω κάμα λάθος. Mm. Εγώ λέω για τους τρεις διεκδικητές τους βασικούς. Αν το πιάει η Ομόνοια ή η Ανόρθωση του Αποέλ, να πεις έκαμε λάθος. Ναι. Παρόλο που θέλω να σημειώσω και να μιλήσω, γιατί πρέπει να μιλήσω και για τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, δεν τον αδικήσαμε τον Ολυμπιακό. Τον αδικήσαμε τον λίγο τελευταίο. Ναι. Να σου πω ρε Μαλεκό. Μιλούμε για την Ομόνοια, ότι μπορεί να ανακάμψει, όπως είπες εσύ, γιατί έχει παίχτες καλούς. Ναι. Και μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έστω αν έχει 4 βαθμούς, αλλά με 4 αγώνες. Τον το πράγμα μπορείς να πεις κατά από ΕΡ, φίλε, που έχει 3 βαθμούς σε 5 αγώνες. Μπορείς να πεις κατά από ΕΡ. Ναι. Για να κάνει εννοείς τι... Όχι, ότι μπορεί το από ΕΡ, εσύ κατά από ΕΡ, ότι έχει καλός παίχτες και μπορεί να ανακάμψει. Φίλε, για το από ΕΡ θα σου πω ότι ήταν η πρώτη φορά φέτος που είδα παιχνίδι του από ΕΡ και είπα αυτή η ομάδα. Ναι. Έστω και αν έχασε. Ήταν η πρώτη φορά που είπα. Είναι η ανόρθωση. Ναι. Έχει πολύ καιρό να δω το Αποέλ, να νιώσω ότι είναι Αποέλ. Ναι. Προχτές με την Ανόρθωση δεν νιώσε. Στο πρώτο χρόνο. Έχει και αρχή και τέλος. Θα σου πω για όλο το παιχνίδι, έστω και αν δέχτηκε τα γκολ. Ναι. Έδειξε μια ομάδα ότι έχει και αρχή και τέλος. Και από την άμυνα και στο κέντρο και τα γουίνγκερ του και επιθετικά κτλ. Άρεσε μου. Πάνω σε αυτήν την απόδοση θεωρώ ότι είναι να βασιστεί η ομάδα του ΑΠΟΕΛ για τα επόμενα παιχνίδια να φέρει να έρθουν και πότε. Δεν είναι το παιχνίδι ρε φίλε που είδα ας πούμε με την υπόπαιξη με την ΠΑΕΚ ή το παιχνίδι με τον Απόλλωνα να μπουν. Λα λες, μωρέ μα από τούτοι πώς θα παίξουν πώς. Ενώ το χτεσινό παιχνίδι του Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ είδα στοιχεία και ποδοσφαιριστές που μπορεί να βασιστείς και να έρθουν επιτυχίες. Φίλε, θα σου ξαναπώ.
έτσι γύρω που σου το είπα και το ξαναλέω ότι ο πρώτος στόχος των ομάδων θεωρώ ότι είναι η Ευρώπη. Δεν είναι το πρωτάθλημα. Μα όλο. Όλοι το θέλουν το πρωτάθλημα, όμως η πρώτη τους σκέψη είναι η Ευρώπη. Ναι. Δεν μπορώ, γι' αυτό και έχουμε... Το λες για την Ομονία, ρε φίλε. Ναι, εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε. Πάνε δύο ομάδες Champions, πρώτος και δεύτερος. Όταν λες Ευρώπη, κοίταξε, παρεξηγάς το, διότι η Ευρώπη, ρε φίλε, είναι η δεύτερη θέση, είναι το, η πρώτη είναι πρωτάθλημα. Πάλι Ευρώπη. Και τρίτος και τέταρτος να πάει σε Ευρώπη. Εσύ πιστεύεις ότι για παράδειγμα τώρα αν έρθει το Αποέλ Πέπτον και πάει η Ευρώπη, είναι να είναι επιτυχία. Δεν θα είναι επιτυχία, δεν θα είναι αποτυχία. Ή το να μπορεί να είναι η Ομόνια που είναι πρωταθλήτρια, ρε φίλε. Αν έρθει τέταρτη, πέμπτη και πάει η Ευρώπη, είναι να θεωρηθεί επιτυχημένη χρονιά. Έπια το πρωτάθλημα πέρσι και έρχομαι Πέπτος, είναι επιτυχημένη. Όμως δεν είναι καταστροφή. Όμως και το Αποέλ. Έπιαν το πρωτάθλημα τη μια χρονιά και την άλλη δεν ευκήγαινε στην Ευρώπη. Ήταν αποτυχία. Αν ξαναγίνει το Αποέλ με την το πράγμα, φέτος δεν ευκήγαινε η Ευρώπη, δεν ξέρω πώς θα αντέπεξετε. Ναι. Και θεωρώ ότι με τα ανοίγματα των ομάδων η πρώτη τους έννοια είναι αυτή, διότι θα κάποιος θα κόψει έξω. Μπορεί και ένας, μπορεί και δυο. Πολλά καλές ομάδες. Και ο Απόλλωνα, και ο Ολυμπιακός, και η Πάφος, και ο Άρης δείχνει. Και η Δόξα. Είναι και η Δόξα, 100%. Φαίνεται ότι είναι ομάδες οι οποίες να ξεφουσκώσουν εύκολα, ρε φίλε. Ναι. Φαίνεται. Μια και μπήκαμε, ρε φίλε, στο Ατού Αποέλ. Είναι καλά έτσι να μου μιλήσουμε για το ανόρθωση Αποέλ, γιατί όπως και ακόμα είπες ήταν καλό το Αποέλ και συμφωνώ μαζί σου, αλλά η ουσία είναι ότι η ανόρθωση με έναν 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο καλής αποδοσής κατάφεραν και πιάσε μια νίκη πολλά σημαντική, είναι έτσι. Σίγουρα. Όταν σου είπα την αποδοσή του Αποέλ, δεν σημαίνει ότι αδικό την ανόρθωση που και εκείνη εξεπλήξε με τα τελευταία της παιχνίδια. Εννοείς θετικά. Θετικά. Με αποδόση. Εντάξει, μπορώ να σου πω και τα 90 λεπτά όμως. Είναι μια όρθωση που είδαμε με τη Δόξα, είναι μια όρθωση που είδαμε με τον Άρη. Φυσικά ήταν ντέρπι. Όμως έχουν δείξει και η όρθωση που πήρε και την νίκη ότι υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές να βασιστεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Να ξαναφέρουμε κάτι για κάποια γεγονότα πιο μετά, αν ξέρω αν θέλεις. Είναι στο γήπεδο. Ναι. Εδώ, άλλο να έχει κάποιον ποδοσφαιριστή. Να σου πω και ότι ο Βάρτε, να μπορεί. Ναι. Πιο παγιά ρε φίλε, όταν ήταν ο Γιαννιώτας στο Αποέλ, εθώρες του δεν ήταν πουνιάρες, άμα ήσουν εναντίον του. Ήσουν αντίπαλος του. Ο τρόπος παιχνιδιού του ήταν εκνευριστικός. Τούτο είναι καλό για την ομάδα που είναι και κακό για την ομάδα που είναι αντίπαλη. Όμως, άλλον τούτο και άλλον τούτο που κάνει ο Βάρτα. Δηλαδή, οι βρυσές που πλέον δεν ήθελα κανένα να μου πει να φκεί ύστερα το από ένα φοράζει για διαιτησία για να πει για τον Θόρο του, να πω πες. Το πώς λειτουργά. Το πράγμα δεν το κόψει, ρε φίλε. Να έρθουν τιμωρίες που εγκρίμαν και για την όρθωση και για τον ίδιο. Υπάρχει περίπτωση. Άντε, υπόφυγες την μία, υπόφυγες την άλλη. Άλλον να παίζεις δυνατά, άλλον να... Γι' αυτό έφερα παρομοίωση τον... Το Γιαννιώτα. Άλλον να σου εκνευρίζει ο άλλος με τον τρόπο παιχνιδιού του. Κι άλλο με συμπεριφορά του. Κάτι που πρέπει να... που πρέπει να δει και ο ίδιος, πράγμα που ξέραμε, γι' αυτό είναι έπαιξε μπάο κτλ. Θεωρώ η ηλικία του πώς είναι. Ο Βάρτα πράγμα 27-28. Θεωρώ η ηλικία του ότι μπορεί. Είναι και πιο έχεις εμπειρίες, είναι και πιο που πρέασαστη. Και για τον ίδιο και για την ομάδα του. Ναι. Γενικά την ανόρθωση πώς την είδες εσύ ρε φίλε, με την νίκη τι πόσο θα βοηθήσει νομίζεις την όρθωση. Κάθε νίκη σε ντέρπι ρε φίλε είναι ένεση για τα επόμενα, παιχνίδια 100%. Ναι. Θα βοηθήσει σίγουρα. Ναι. Για την μετέβητα πορεία. Τώρα κατά πόσο θα πάσει
αυτό το τρένο που έχουμε μπει από την αρχή, εγώ τον βλέπω δύσκολο, όμως πρέπει να γίνει για να προλάβουν το τρένο του προαθλήματος. Αν δεν το κάνουν αυτοί που κόψαν πίσω, αν δεν το κάνουν τούτο, δεν θα πιέμε αυτό. Για να σας δημοστηθεί με το Αποέλτσι, ειδικά ο τρόπος που γύρισε το παιχνίδι, ρε φίλε, στο, αν ήταν τέρπι εγώ στο παιχνίδι, βοηθά την μια βαθμολογική και αγωνιστική ένεση που λέμε για να διεκδικήσει ξανά το πρωτάθλημα. Ακόντα και τις δηλώσεις του Τιμούρ είναι ο πρώτος τους πρώτος στόχος. Αλλήμον, ρε φίλε, που είναι τέρπι αγωνιστική, να μην μιλά για πρωτάθλημα η Ομόνια, το Αποέλτσι και όρθος. Και μα έχουν διαφορές στους ομάδες μεταξύ, ρε φίλε. Δηλαδή το Αποέλε σε πιο δυσκολή. Ναι, αλλά δεν πάει να είναι μια νίκη πάνω κάτω. Ναι. Βαθμολογικά. Ναι. Έχεις τη βαθμολογία μπροστά σου και μπορεί να δεις. Ναι. Οπότε πρέπει να δούμε το τρένο των βαθμών και των συνεχόμενων νικών από όλες τις ομάδες για να μπορέσουν να προλάβουν το τρένο, κάτι που πολύ δύσκολο για μένα να γίνει. Τι σου άρεσε στον τέρπι, ρε φίλε. Το άρεσε σου το ότι ήταν έτσι συντέρπιος το τελευταίο σφύριγμα. Σε χωρίς κανέναν παίκτη, μια τακτική. Ντέρπι προαθλήματος, ρε φίλε. Ομάδες και παίκτες που παίζαν να κερδίσουν στο ότι είναι τελικός προαθλήματος. Δεν είχε αύριο, ας πούμε. Τούτο χαρακτηρίζεται τις μεγάλες ομάδες. Και ήταν ζουμπουσκιό. Ήταν ζουμπουσκιό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν είδα, ας πούμε, ένα παιχνίδι, ρε φίλε, στη βαθμολογία που ένιξε δυο στο 1-1 να φοάται ο ένας τον άλλο μπας και το χάσουν. Ναι. Είδα δυο ομάδες προαθλήτη μου. Και άρεσε μου, άρεσε μου. Μπορεί να αξιολογήσεις προπονητικά την τακτική και του Σοφρόνη και του Τιμούρ. Για παράδειγμα, έτσι είδαμε έναν από Έλληνα να αρχίσει το παιχνίδι πιο καλά, αν θέλει. Σε πάτησε καλά μέσα στο γήπεδο. Είδαμε μια όρθωση με μια φοβερή αντίδραση που στο δεύτερο χρόνο 20 λεπτό. Μπορεί και 25 λεπτά. Και το από Έλληνα αντιδρά ξανά από το 75 στο τελευταίο σύρρημα του αγώνα. Εντάξει, θα σου πω τακτικά αν γέλασε ένα προπονητή του άλλου. Σε αυτά τα παιχνίδια, αν θέλει, είναι θέμα πρωταγωνιστών ατομικά παιχτών. Ναι. Π.χ. βρέθηκε ρεκτής ο Αρτήματος. Ναι. Και έκαμε τη διαφορά. Ναι. Στα παγιά χρονιά έβρεθετουν ο Μαλέκος. Πιο παγιά έβρεθετουν ο Γεσπάγια. Και έδερνε έναν τέρπι. Έτσι είναι τα παιχνίδια τα μεγάλα. Ναι. Ο Τζερόμου ή ξέρω εγώ ο Γερμανός. Έπαιζε με το Αποέλ, ήταν ο Κύπριχ. Δεν είναι καλά τώρα. Απλά λέω ότι είναι ατομικές εξάρσεις και παιχτών. Δεν είναι μόνο τακτικά τι θα κάνουν οι προπονητές. Αν δεν το θέλει ο παίχτης... Βασικά τον τέρπι εκκρίθηκε από τον αυτήματα, πιστεύεις. Νομίζω ναι. Όχι, τακτική στο Φρόντζο και Σπάγια βάλεις στον ίδιο βαθμό. Ναι, δεν νομίζω να γέλασε κάποιος παίχτης τακτικά πιο έξυπνα ένας από τον άλλο. Ήταν θέμα παιχτών και πρωταγωνιστών. Μια και πες για το Αποέλ, ρε φίλε, ότι άρεσε σου. Τι σου άρεσε, ολόκληρη ομάδα? Ναι. Άρεσε μου η ένωση των γραμμών. Πράγμα που ανήσουν πριν. Ευθείαν προπονητή. Βέβαια. Άρεσε μου στη φάση άμυνας. Έστω και αν δεχτήκαν τα δύο γκολ, τα υπέροχα γκολ του Αρτήματα. Γι' αυτόν και δεν ερχόμαστε τώρα να πούμε, έχασε το Αποέλ 2-1 και προώθηκε από την άμυνα. Που έλαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε είναι η ένωση των γραμμών και μπροστά και ειδικά του κέντρου, που το κέντρο είναι ένα χώρο κακιά της ομάδας. Λειτουργήσε το κέντρο, λειτουργούν όλοι. Μάλιστα. Όπως έφερα εν παράδειγμα πριν με τον Κούσουλο. Το ίδιο και για την ανόρθωση. Άρεσε σου και ανόρθωση σαν ομάδα. Άρεσε μου στο ότι στο θέμα μυαλό, ότι παιχνίδι είναι το οποίο που πρέπει να κερδίσω, είμαι πρωταθλητής, θέλω να κερδίσω, φαίνονται και στο πρόσωπο του κάθε παίκτη. Ναι. Και όχι τόσο τακτικά. Ναι. Έτσι ήταν το παιχνίδι. Ήταν και η έδρα έτσι καλή. Θέλω να σταθώ σε ένα σημείο άλλο. Έλεγαμε πολύ και εμείς σαν δημοσιογράφοι και άλλοι, ότι η Ανόρθωση είναι κουρασμένη ομάδα. Μια ομάδα η οποία ήταν
στο Βέλγιο ενώ στην Παρασκευή το απόγευμα. Ήρθε, έκαμε μια αποθεραπεία την Παρασκευή, έκαμε μια προπόνηση, ψευτοπροπόνηση το Σάββατο και κατέβαινε την Κυριακή, όπως λέει, έδειξε δυνάμεις φυσικές σε πολύ ψηλό βαθμό. Ναι. Δηλαδή, λέγαμε, ας πούμε, ότι το προηγήν το ΑΠΟΕΝ είναι μια αντιδράση ανόρθωση, ισοφάρισε και στο δεύτερο μικρό ρεύει, έφκαλε μια έτσι φρεσκάδα και δύναμη ομάδας που έδειξε καταπονημένη από την Ευρώπη, γιατί έπαιξε εδώ και πολλές δυνάμεις το μάτς της Ευρώπης σήμερα με την Πέμπτη. Ναι. Εντάξει, είναι όχι παράξενο. Θα σου πω ότι μπορεί να μην μετρά τόσο πολλά τη δεδομένη στιγμή των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών κόπος είναι φίλε. Δεν έχουν 30 παιχνίδια πάνω του τσίτεν και παίξαν την τεράστην και στα σύν. Μα για την Ομόνια αν είπες ότι μπορεί να κουράσει από την Ευρώπη. Λέω ότι παίζει ο ρόλο. Αλλά είναι η απολύτερη δικαιολογία. Ακριβώς. Το ότι να παίξεις τετάρτην και Σάββατο στην αρχή του προαθλήματος μπορεί να είναι και καλό να φορμαριστεί ο παίκτης. Όχι τόσο να πω ότι είναι καταπονημένη. Ναι. Τούτον εννοώ. Μάλιστα. Και το άλλο κάποιοι, δηλαδή, ποδοσφαιριστές ρε φίλοι, ποδοσφαιριστές για να έχουν, για να μπορούν να αποδώσουν, πρέπει να είναι 100% προσιλωμένοι στο παιχνίδι. Θα φέρω παράδειγμα και τον Εγγλέζο. Έχει που είναι μέρα που θωρώ. Τι είναι ο Εγγλέζος. Ο Εγγλέζος του άνθρωπος. Ο Ιρλανδός. Έχει που είναι μέρα που θωρώ. Έβαλε κούρτσινος. Έβαλε ένα στην Ευρώπη. Με την, με την Rapid στο Παπαδόπουλος. Το 1-1. Ναι. Νιώθω ότι χάνει δυνάμεις που τις φωνές που βάλει, που διαμαρτύρεται. Ενέσω, που ναι. Παρά να έχει τον νου του στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι μόνος μου που το θωρώ, όμως είμαι σίγουρος ότι παίζει ο ρόλος του. Έτσι σε πείθει ο Λαβέρτη. Με πείθει για τούτο το ρόλο, για όλο το θέμα. Εννοείς ότι σπαταλά δυνάμεις στις διαμαρτυρίες. Σπαταλά δυνάμεις να διαμαρτύρεται στις γωνιές, αν είναι outside, αν είναι corner, διαμαρτύρεται, αν είναι foul, συνέχεια και χάνεται τον προσαρμοσμό του ότι πρέπει να σκοράρει. Και συγκέντρωση του, ναι. Ήβρε μια φάση πολλά καλή με την κεφαλιά. Παιχτικά είναι καλός. Αν όμως η συγκέντρωση στο παιχνίδι είναι ότι θα έχεις σαν σέτε φωτιές όρθιες ως τώρα πρέπει να έχεις πέντε γκολ παρέντα. Λέω όλοι. Παίζει ο ρόλο, φυσικά παίζει ρόλο. Τον Κβιλιτάια πώς τον είδες αφού μιλάς για τον... Ήταν καλός έχεις. Ήταν καλός. Ήταν καλός. Εντάξει, θα έρθουν το πρώτο μετά τον τραυματισμό, ναι. Ναι, έπαιξε, έκατσε και ο παιχνίδις και έπαιξε. Ναι, εντάξει, φίλε, είπαμε του πειρακή για ότι είναι ενωσμένες αξίες είναι καλοί παίκτες. Πρέπει να βρεθεί χημή. Ναι. Τι είναι που είδαμε νεχτές, άρχιψε σιγά σιγά η ομάδα και δεν είναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε πίσω να μην ξεχάσουμε τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο οποίος... μπορεί να τον αδικήσαμε. Έφυγε αναφερέσεις, την πρώτη αγωνιστική που χάσαμε από τον Άρη. Μετά είδαμε νίκη με το ΑΠΟΕΛ, ισοπαλία με την ΑΕΛ, χάνει με την ΑΕΚ. Έμεινε με 10 παίκτες ως το διάστημα που ήταν με 11, ήταν ισοδύναμος ανταγωνιστικός με την αντίπαλον του. Και κερδίζει την Ομόνια έστω με το πλεονέκτημα του αριθμητικό. Όμως σημασία να πω, ρε φίλε, σημασία έχει ότι βλέπουμε μια ομάδα που σταθεροποιείται, έχει 7 βαθμούς, έφκανε ένα πρόγραμμα πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή έπαιξε, ρε φίλε, με Ομόνια, έπαιξε με ΑΠΟΕΛ, έπαιξε με ΑΕΛ, έπαιξε με ΑΕΚ και έπαιξε και με τον Άρη, πολύ καλή ομάδα. Και ο Σκιωμαζί, στον ίδιο κύριο. Την Ομόνια νίκησε στο Μακάριο, με τον Μαρρή και Θήμο, και το Αποέλ νίκησε με τον Μάτζη στο Βάσιπι. Το πράγμα είναι τύχιο. Καθόλου τύχιο. Και πήγαινε εξάδα. Ναι, ίσως να το αδικήσαμε στο ξεκίνημα. Δείχνει ότι είναι αυτό που το θετικό, με παραξενευκεί, αλλά που λέεις, ναι, άλλαξε κάτι στον Ολυμπιακό, είναι η αντίδραση του. Ναι. Η αντίδραση του σε θέμα αποτυχίας. Ή και θέμα επιτυχίας. Π.χ. ας πω παρέθεση και ο Νάρη, που πήγαινε χάσε στο κύπελλο. Εκέρδισε την ανόρθωση, έχασε στο κύπελλο που εγώ λέω σου
μπορεί και στο μυαλό να είπε δεν ενδιαφέρει με το κύπελλο. Και μετά την νίκη που κερδίσει την διαόρθωση, μια με κάμιση νίκη πάει σε μεγάλη ομάδα, πάει και εκτός έδρας και είδε κερδίσει στον Εθνικό Άχνας. Γιατί δεν έκαμε μια πιο παγιά, μια μικρή ομάδα, ας πούμε, δεν έκαμε μια νίκη πάει σε ένα μεγάλο αντίπαλο και στρα από τις εβδομάδες δεν έδωκε. Η αντίδραση και του Άρη αλλά και του Ολυμπιακού, όπως δείχνει, ότι πλέον αλλάξαν τα δεδομένα στο θέμα μυαλού, νοοτροπίας των παιχτών και της ομάδας γενικά. Ξέρεις, ότι είπε ο Χριστόφορος, ο Χριστόφορος, ρε φίλε, είπε μου πριν αρχίσει το προάθλημα, εγώ λέει μου, μπορεί να γελάτε που σας το λέω, να διεκδικήσω το προάθλημα. Και να σου πει κάτι, εμπούω το τηλέφωνο μου και γελάσα και εγώ. Λέω, μα ναι μου λέει ο Χριστόφορος, είπε ότι να πάει, ας πούμε, ως την Εξάδα. Και λέει μου τότε ότι θα έχει πολλές ομάδες καλύτερες από τον Ολυμπιακό. Φυσικά, δεν είπαμε ότι πιάνε το πράγμα ο Ολυμπιακός, αλλά δείχνει ομάδα ανταγωνιστική. Ο φίλος μου, ο Χριστόφορος, ενθουσιάζεται και λέει και πω, κάποτε φεύγουν τους. Ναι, μα και το είπε το πριν το πράγμα. Και κουβέντες πέντες. Ο Χριστόφορος δεν θα πιάνε ποτέ το πράγμα. Γιατί? Γιατί είπα τούτο που είμαστε και σε κάτι, τώρα. Ο να πιάνε το πράγμα να κόψω ένα μουφτή, ένα που τυπένω της δικιάς του κλειδί. Για να πάρεις πρόθλημα θέλεις πρέπει να αλλάξεις και να γίνουν πολλά. Μακάρα τα καταφέρεις και να διηγηθούμε. Τι είναι που έκαμε όμως τα τελευταία δύο χρόνια στο Ολυμπιακό ρε φίλε. Άι στην πρώτη του... Γιατί ρε φίλε λες ότι θα πια πολλά θέμα ο Χριστόφορος θα πια ή ο Ολυμπιακός δεν θα πιάσει. Ο Ολυμπιακός είναι ο Χριστόφορος. Ναι, γιατί το λες, γιατί είσαι απολυτός. Δεν έχεις γίνει το μυαλό του πρόθλημα. Τώρα δεν μπορεί να πάει για μέσα να μάσει όποια ή πάλι καλύτερα να κάνει λάθος. Αμα. Ρε, μα είναι φίλος σου, ρε. Φίλος μου. Και εμένα, λαλί μου πότε να το δω, λαλί μου για τα λάθη μου, ή πίνω τσιάρο, ή το ένα, ή το άλλο, λάθο κι εγώ. Εντάξει, τώρα το Ολυμπιακό σαν ομάδα μου, Το Ολυμπιακό σαν ομάδα σου είπα ότι τον αδικήσαμε, αδικήσαμε και τον προπονητή. Μέχρι τώρα. Ξέρεις ότι ο Γιώργος Πετράκη τότε χρόνια. Τώρα είναι στα 33 του. Με τις έπρεπε να πάμε. Πιο μικρός που πολλούς ποδοσφαιριστές. Ναι, είναι ίσως να της μόδας τώρα. Δείχνει ρε φίλε ότι μέχρι τώρα ότι έχει μια ομάδα η οποία συνέχεια του περσίνου έστω για να αλλάξε. Ξανά είχαμε τους στην συζήτηση, κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν φύγει. Ναι. Όμως κάποιοι έχουν μείνει. Φίλε Ολυμπιακός, ένας τρεις Κύπριους παίκτες βασικούς πέρσι. Δεξιά το Ψάλτη, στο κέντρο της άμυνας τον Κωνσταντίνο του Σωτηρίου, δεξιά στην επίθεση τον Παναγιώτη του Ζαχαρίου. Ναι. Τούτες είναι οι βασικές του απώλειες του Ολυμπιακού. Νεαροί ταλέντα που μπορούσαν να αναπληρωθούν πιο εύκολα από ό,τι υπολογίζαν και φαίνεται να αναπληρώνουν. Το θέμα είναι αυτοί που εφίαν από τον Ολυμπιακό για να πάμε σε πιο μεγάλες ομάδες να παίξουν το ίδιο και καλύτερα στις πιο μεγάλες ομάδες. Ναι. Δεν είναι θέμα να κάνεις μόνο μεταγραφή. Μια και μεριά Ολυμπιακό, και είσαι άνθρωπος που κίνει θέση ειδικά, ξέρεις την πολλά καλά. Πες μου ρε φίλε την άποψη σου, αν τον παίχτη μπορεί να είσαι αρφό. Έχω δίκιο στο ότι είναι απρόβλεπτος παίχτης. Φίλε, έχει τεχνική, είναι γρήγορος. Είναι εμπόρης που ποια πλευρά δεν καταλαβαίνεις ποια πλευρά θα σου φύγει. Είτε αριστερό είτε δεξιά. Δείχνει που τα πέρσι ότι δεν είναι τυχαία που ο Χριστόφορος το αφήνει και το θέλει στον ένα που λύσει πόσα εκατομμύρια είναι μαζί. Ήθελαν 3 εκατομμύρια κάποτε, ναι. 3, μπορεί να πει 7 τώρα, εξαρτάται. Όμως τώρα φίλε, ας πω κάτι, εμπέχτης απίστευτος, λέει και εσύ έξερες να κάνει προσπίση αριστερά, να σου πει δεξιά, να κάνει δεξιά, να φύγει αριστερά, να δω και την πάσα και από την υπολογίζεις. Ας πω, παίχτες που μεγάλη υποθεσία για το ποδόσφαιρο μας. 100%. Ναι. Πολλά δύσκολα. Έχει μια ιστορία πίσω του, διαφορετική για τον λόγο που ήρθε στην Κύπρο. Η ουσία είναι ότι εμείς κρίνουμε οι οπαδοί του Ολυμπιακού δικαιούνται τον απολαμβάνουν. Τούτο που θεωρούμε στο γήπεδο, ρε φίλε. Τώρα είναι ένα που... Ως πού να πάει ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Να κυνηγήσει ένα εξάνα όπως πέρσι. Γιατί πιστεύεις ότι εξάνα είναι ο Ολυμπιακός σαν πρωτάθλημα. Τι νόησε, είναι επιτυχία. Ναι. 100%. Και πόσο μάλλον ευκαι η Ευρώπη, ναι. Θέλει να πάμε να μιλήσω έτσι. Είπε μου για τον Άρη ότι έφκανε αντίδραση και νίκησε τον Εθνικό Άχνας. Έχει μια ιδιαίτερη ρόλη τα διακόφκωση φέτος. 12 ομάδες.
Δεν έχει ομάδες που να μπορείς να διακερδίσεις εύκολα. Πες τσίσου παιχνίδι και από κάμες νίκες εύκολα. Όχι πολλά ρε φίλε, προς το τέλος. Προς το τέλος. Τον πρώτο γύρο και στο μισό δεύτερο είχαμε πολλά προβλήματα με τις εκπλήξεις. Όμως την ώρα που ήταν ο καιρός που ήταν να κρυθεί εξάδα, είσαι παιχνίδια που μπορείς να δεις εύκολα. Φέτος δεν το θέλω να συμβαίνει ούτω. Φίλε, όταν λύγησε πέρσι η Καρμιώτησσα για παράδειγμα, άρχισε έτσι να χαλά και λίγο ο Ερμής, άρχισε να χαλά το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Φέτος δεν το νομίζεις. Φέτος εδώ το μάτσο, εν τούτη διαφορά μπορεί να παιχτεί ο ρόλος στην εξάδα. Ναι, απλά για να ολοκληρώσω, ο ίδιος μου εθνικός, ο Άρης έφκανε αντίδραση, νίκησε των εθνικών, είναι πολλά καλή ομάδα, έχει ποιότητα, έχει πολλά καλούς παίχτες, φορές τον να πηγαίνει μακριά. Φίλε, είναι θέμα, τούτες οι ομάδες ούλες που είπαμε, που είναι σχεδόν πάνω κάτω του ίδιου ελληνικούς, Ολυμπιακός, Ζόξα, Πάφος, τα στοιχεία που ευκάλαν ως τώρα είναι δύσκολο κατάβλητες ομάδες και οι τρεις δείχνει ο Άρης που είστε με τη δεύτερη κατηγορία να είναι οργανωμένος πλήρως εμπουκάτω οι τρεις οι μεγάλες ομάδες ακόμα οπότε έτσι είναι ένα προάθλημα πολύ καλό και δεν μπορεί να προβλέψουμε τίποτε εμείς λέμε κάποιες απόψεις να μπορεί να πέφτουμε και έξω όμως είναι να είναι. Ας σε ρωτήσω, γιατί θέλω να πάμε λίγο στο Απόλλωνα ΑΕΚ, που είναι στις τέσσερις ομάδες που φαίνονται να είναι οι λεγόμενες μικρομεσαίες που βγάλουν μια πολλά καλή ποιότητα και έχουν καμία συνύπαρξη στο προαθεία. Δηλαδή, είναι ο Άρης, είναι ο Ολυμπιακός, είναι η Πάφος και η Δόξα. Όταν ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα, είπαμε ότι η Πάφος είναι πιο δυνατή που είναι στις ομάδες. Ναι. Σήμερα τι μπορεί να πει ο Μαλέκος. Πάλι μπορεί να το πει. Για την Πάφο. Ναι. Βλέπεις την Πάφο πιο καλή και από τον Ολυμπιακό και από τη Δόξα και από τον Άρη. Ναι, έτσι τους βλέπω μέχρι τώρα. Εντάξει, αν δεις το παιχνίδι με τη Δόξα ρε φίλε, ναι. Που λίγο έτσι αντικρούνται και οι δηλώσεις και του φίλου μου του Ζακά και των παραγόντων της Δόξας με το τι έδωσαν στο γήπεδο, με τι δηλώσεις έκανα. Ναι. Αγιώνοντα, ήταν πολύ ισοπαλιά της Δόξας στο παιχνίδι. Ωραία, 100%. Μόνο που έφυγε η καρτέλα φίλε, στο τέλος και έγραφε 14 στις τελικές, 7 στο στόχο, έναν γκολ και η Δόξα μία τελική, μία στο στόχο. Μόνο που τούτο έγραφε η καρτέλα και πραγματικά εκπλήσεις. Γι' αυτό σου λέω ότι βγάλει μου η Πάφος κάτι. Το άλλο που μπορώ να σου πω για τις ομάδες είναι ότι ετιάζουν όλες και ο Άρης και η Δόξα και ο Ολυμπιακός και η Πάφος ετιάζαν πούντους τους μεγάλους. Ναι. Οπότε στάνα μεταξύ τους παιχνίδια τούτους. Σαν τώρα καταλάβεις ότι δείξει. Την αγωνιστική έχουμε Πάφος Ολυμπιακός την επόμενη που να αρχίσει και Δόξα Άρης. Ναι, στα μεταξύ τους παιχνίδια τούτους ποιος μπορεί να δείξει ότι είναι να κάνουμε ό,τις νίκες για το... Όποιος κάνει νίκη μετά τα παιχνίδια αποκτά πλεονέκτημα. Φίλε, πάει και έχασε από την ΑΕΛ. Έχασε από την ΑΕΛ, αλλά πάλι έχασε στα σημεία. Κι ΑΕΛ. Η ΠΑΕΚ. Που το γύρισε η ΑΕΛ. Ναι. Εντάξει, φίλε, η ΠΑΕΚ, οι τέσσερις βαθμοί που έπιαν μέχρι τώρα, σίγουρα δεν αφήνουν ευχαριστημένη και βάση να απόδοσης και με την ΑΕΛ. Τι νομπό μου άρεσε με την ΑΕΛ, είναι ότι δεν το είπαμε το Αποέλ, ας πούμε, έστω για αν ήταν 10 παίχτες και τα λοιπά. Εύκαλε μου στον τρόπο παιχνιδιού της, ότι να το γυρίσει ΑΕΛ. Στο Μακάρι. Ναι. Εύκαλε μου τούντος αριθμό. Ενώ με τα Αποέλ έλεγε... Ενώ με τα Αποέλ έλεγε ότι δεν θας. Μπορεί να είναι και θέμα νοοτροπίας. Όλων και των ποσφαιριστών και των παραγόντων και των... Διότι αν θεωρείς ότι να τους σκεφτείς όλους. Μπορεί να... Εσύ είσαι αυταπάτης, είναι το σου. Ναι. Του έχει ομάδες που πρέπει να παίρνουμε στο ύπεδο με πρώτο στόχο να μην κερδίσουν και να κλέψουν το παιχνίδι. Ναι. Ειδικά μια ομάδα σαν την ΠΑΕΚ. Έστω και αν έδειξε τις πρώτες αγωνιστικές ότι μπορεί να έρθει αντίπαλος, μπορεί να αντιμετωπίσει τον οποιοδήποτε. Άλλη μόνο, είσαι στην πρώτη κατηγορία, σίγουρα μπορείς να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε ομάδα του. Ζήμα εσύ τι θέλεις. Μάλιστα.
να ξέρεις τι είναι, ο μου είναι ο γέραν, το πιο μυστικό στο ποδόσφαιρο, να ξέρεις τι δεν ξέρεις να κάνεις. Ναι, το απρόλεπτο. Να ξέρεις ότι δεν μπορείς να κάνεις το τάδε. Όπως το ξέρω εγώ, ευκαλέν και γλώσσο μαγιά και με την εθνική και με το στυλ των ομάδων, δεν μπορείς να μην εφαρμόσεις έναν πλάνο που να κλέφκεις τα παιχνίδια. Το ευρωπαϊκό, η Ελλάδα το έκλεψε μέσα από τα παιχνίδια της, που έκλεφκε τα παιχνίδια με τον τρόπο που παρουσιάζει του, έκλεψε το παιχνίδι. Όπως του έχει ομάδες, έτσι πρέπει να έτσι πρέπει να γνωρίζονται. Αλλά είναι αλήθεια τον που λες, ότι εύκαλε σου την εικόνα η ΑΕΛ ότι να γυρίσει το παιχνίδι. Είναι πραγματικό. Δεν το είδα τα προηγούμενα παιχνίδια. Παρόλο που μπορούσε να γίνει και 2-0 το παιχνίδι και μετά το 1-2-1, αλλά γεγονός ότι είχαμε τέτοιες αλλαγές στο Κέρκες, έδειξε την ποιότητα του σαν ομάδα, την ποιότητα σαν ομάδα η ΑΕΛ. Είχε πολλές επιλογές από τον πάγκο. Ναι ρε φίλε, αλλά και ο Τσιπάη, κλαλό σου, ο τρόπος που την είδα, να πάω να κερδίσω, ας πούμε, είναι... ότι ευκάλλει μου ότι νιώθω ότι πρέπει να πάω να κερδίσω και όχι να κλέψω το παιδί. Ναι. Πάση περίπτωση, μακάρι να συνεχίσει η ΠΑΕΚ. Να... όλοι μακάρι να συνεχίσουν και ο Εθνικός που δείχνει ο πιο αδύνατος ως τώρα. Ο Ιάχ να έχει χρόνια που το που ανακάπτει σαν δεν το περιμένει κανένας. Είμαι σίγουρος ότι να το κάνουν, γιατί ο Ηλίας Τσάβε που ήβραν τη χημία που τα πέρσι νομίζω είναι να βγάλουν συνέχεια το αγωνιστική, το αρνητικό. Ναι. Να πάμε να δούμε λίγο το Απόλλων ΑΕΚ. Καταρχήν εξαφνιάστηκες που το 1-4 ή που την αγωνιστική παρουσία των ομάδων. Ας σου πω ένα που πώς σχεδιάζουν το παιχνίδι. Ναι. Εχειρίστηκε η ΑΕΚ και ο προπονητής και οι παίχτες στο 100% τον γκολ στο ξεκίνημα. Το 0-1. Ναι. Και τον τρόπο που θα παρουσιάζει τον Απόλλωνα μας. Έξεραν του. Ήταν πανέξυπνο. Πανέξυπνο το πλάνο του Καταλά. Ναι. Ναι. Εν πήγε με το σκεπτικό. Ήρθε, δεν θα πω τυχερό, απλά εγκεθωρείς κάθε πριν ένα ολοκληρωθεί το λεπτό. Εννοείς το 0-1. Προηγήσε. Ναι. Εύκολα. Αξιωμένα ωραίος εκτέλος εύκολα. Δεν το αφιβάλλω. Απλά μετά το 0-1 ρε φίλε, που ο Απόλλωνας φαίνεται και στα αντιδράσεις των παιχτών, προπονητών κτλ. Ότι Παναγία μου κάτι συμβαίνει. Πρέπει να το γυρίσω. Και αμέ είπα τη συνέχεια. Πα στον ενθουσιασμό, και πα στο. Πα στη βιασύνη. Πράγμα ότι ανά πάσα στιγμή να το γυρίσω. Και αμέ είδε ένα πανέξυπνο πλάνο που λεφράσα και δούλεψε με στο γήπεδο. Και έφυγε το ακριβώ άφιστο. Με τα νεύρα, αφήστε με το σκεπτικό ότι βιάζουμε να μην σοβαρίσουν να κάνω και να χτυπήσω για να μου πρέπει. Και έφυγε το 100%. Τώρα ο Απόλλωνας... Είναι η διαφορά των ομάδων, πιστεύεις το αποτέλεσμα ή ας πούμε φορείς την ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τον Απόλλωνας στην ομάδα. Όχι, δεν το θεωρώ έτσι. Ούτε θεωρώ... Ο Απόλλωνας έδειξε, ρε φίλε, ότι είναι πιο καλοκουρδισμένη ομάδα στο πρωτάθλημα για να χτυπήσει. Στα πρώτα τέσσερα, όταν έκαμε 4-4. Ναι. Θα σου πω είναι καλύτερος που την ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι καλύτερος που τον Απόλλωνα. Δεν μπορώ να πούμε τώρα, ούτε είναι καλύτερος από τις άλλες ομάδες. Όμως, το ξεκίνημα πρέπει να πατήσει πάνω του να κερδίσει. Ναι. Και θα παίξει ενώ στα μετέπειτα παιχνίδια. Ενώ σωστό ότι αύριο μπορεί να παίξει η ΑΕΚ, πώς έχει 12 Απόλλωνα και να παίξει για και έχει 11 ρε φίλε. Περίμενε, ο Απόλλωνας 12 και έχει Ομόνια 4. Όταν θα παίξει Απόλλων Ομόνια. Παίζει Ομόνια Απόλλων. Ναι. Και ΑΕΚ ΠΑΕΚ. Ναι, πότε είναι το. ΑΕΚ ΠΑΕΚ. Πότε είναι το. Τώρα. Τι άλλη αγωνιστική, ναι. Οπότε ένας θα φέρω ένα παράδειγμα τούτο. Με ποια ψυχολογία θα μπει ο Απόλλωνας και ποια είναι η Ομόνια. Αν ο Απόλλωνας κάνει τον που έκαμε το από έτσι φύγει το 9 πούντους και κάνει το 15 και μείνει στους 4 η Ομόνια, εμένα μου πήσε να φτάσει η Ομόνια τώρα πότε. Εννοείς με διπλό στο ΚΑΣΥΠΗ. Οπότε, εμπροβάδισμα πριν την έναρξη του παιχνιδιού για τον Απόλλωνα τούτο. Με τον τρόπο να παίξει, με τον τρόπο... Φυσικά υπολόγισε ρε φίλε ότι η Ομόνια έχει αγώνα λιγότερο.
Ναι, εντάξει. Λίγο λιγότερο με την ΑΕΠ. Ναι, είναι σίγουρο ότι είναι 7. Με την ΑΕΠ να δείξει. Λέω. Ναι. Απλά έχουν προβάδισμα τώρα οι πρώτες ομάδες, διότι κόψαν πίσω οι άλλες τρεις βασικοί διευθύντες. Mm-hmm. Έχουν μεγάλο προβάδισμα στον τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού. Ναι. Εσύ τώρα... πιστεύεις, όταν είπες ρε φίλε ότι δούλεψε, ήταν πανέξυπνο το πλάνο του Καταλά, αφήνει και υπονοούμενα εχμές για το πλάνο του Τσόρνιγκερ του Απόλλωνα. Ότι δεν ήταν, ας πούμε, ένιξεν υπομονή για να γυρίσει ο παιχνίδι. Ναι, δεν ήταν θέμα πλάνου. Ήταν θέμα... ήταν σίγουρος ότι να το... Κι αν γίνεται σίγουρο κάτω στο 4-4, είμαι σίγουρος ότι να θεωρήσει κάμε και δυο κινήσεις κάπως βιαστικές για μένα, μετά το 0-2, που στο 30, τι οποίες δεν του φκήκα για να το γυρίσει. Όμως θέλει πολύ υπομονή ρε φίλε, για να κάνεις προαθλητισμό είναι εύκολο. Έχεις πολύ υπομονή σε κάθε παιχνίδι, τον ενθουσιασμό των παιχτών σου, τον, την απογοήτευση, ενούλα μας. Απλά έδειξε. Άρα πιστεύεις ότι η νίκη στο αποτέλεσμα της Ρώσης κρίθηκε από την τακτική, που το γρήγορο γκολ της ΑΕ και από την διαχείριση που έκαμε ο Καταλάτης σωστή και την λαθασμένη που έκαμε ο Απόλλωνας. Σωστό. Ναι. Να μιλήσεις λίγο με τον Τσκόφσκι. Πώς είναι ο Τσκόφσκι. Τσκόφσκι είναι 35 χρονών. Εγώ να σου μιλήσω το Απόλλωνα. Το Απόλλωνα μιλήσει. Είναι στο Απόλλωνα που έφυγε. Είμαι από στο Απόλλωνα και έφυγε στο Βέλγιο. Φίλε, έχει τίποτε να πούμε. Τα έργα του εντιαμέ, δεν να το σουμαλίσουμε εμείς. 35 χρόνων άνθρωπο, ο οποίος έδειξε τόσα χρόνια όχι το ψωμί του φκάλει τόσο με το παραπάνω. Τώρα που εντιαμέ είναι η διαχείριση και του ιδίου από την ίδια του την ομάδα, ρε φίλε. Δηλαδή, άλλο να βάλεις γκολ και να έρχεσαι τέταρτος παίκτος, και άλλο να βάλεις γκολ και να είσαι προαθλητής. Έχει και διαφορετικά πράγματα. Αν καταφέρει με τον γκολ του της Κόσκης στην ηλικία και όλη η ομάδα να εμβασίζεται πάνω του όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια, δεν βάλει γκολ της Κόσκης και δεν βάλει κανένας, πάλι έναν παίκτο νέχτο. Κατάλαβες τη διαφορά που σου λέω για το... οι βοήθειες του που έχει... Να γιορθώ 35 να γίνω Απρίλιο, 34 και 6 μηνών ο Τρισκός. Εντάξει, είναι η ηλικία η οποία είναι από το εκτή. Να πω να κάνω άλλο 2 χρόνια συμβόλαιο στην ΑΕΚ, φίλε, παίξω σαν 37. Δηλαδή, εγώ 32 χρόνια πήγα στο Απρίλιο, φίλε, και παίξα την πιο μεστή μου. Ξέρεις πότε να τρέξεις, πότε να κάνεις, πότε με τις εμπειρίες κτλ. Και όπως φεριστείς τώρα 36 χρόνια. Επίσης, εγώ και όμως βλέπω ο Τρισκόφσκι είναι και όμως λαρίζει η βάση, αλλά δεν μπορεί να πει το πρόθυμα μόνος ο Τρισκόφσκι, να είμαστε ειλικρινείς. Να βάλει αν κόλτου αν έρθει τρίος ή τέταρτον και φταίει ο Τρισκόφσκι αν έρθει πρώτος. Έτσι έκανε την προηγούμενη χρόνια. Ναι, εντάξει. Σαν ΑΕΚ. Ναι. Όμως φαίνεται και δείχνει τώρα, φίλε, και με τον κόλτο, τον τρόπο πανηγυρίζει, τον τρόπο που ζει το παιχνίδι, ότι η ΑΕΚ είναι η ομάδα του. Είναι η ομάδα του, γιατί αγαπά την ΑΕΚ. Ενώ ηγέτης ρε φίλε. Και ας πω λέει την αλήθεια, όταν ήρθε ο Τρισκόφσκι τον Ιδού Γενάρη του 16 πρώτα στην ΑΕΚ. Ο Τρισκόφσκι έπαιξε την ευκαιρία η ΑΕΚ. Έπαιξε τον Τσάβη Ρόκα, έφερε τον τότε στην ομάδα της Λάρνακας και αμέ που είχαν πρόβλημα από την ομάδα του Γιωβάνοβης και δεν έπαιζε για άλλο λόγο στην Αλνάς. Έτσι δικαιώσαν τους πανηγυρικά. Δηλαδή μιλούμε ότι σήμερα ακούν Τρισκόφσκι στην ΑΕΚ και λένε ότι είναι ο παίκτης μας. Σου 5 χρόνια, ρε φίλε, 6. Τώρα κλεί 6 χρόνια. Το Γενάρη είναι 6 χρόνια. Βρίσκεις πολλούς παίκτες σε κάθε ομάδα που έχει 6 χρόνια από την τζαμή. Και είναι η διάρκεια του. Και η σταθερότητα του. Και είναι ο τρόπος, τούτο είναι συνταγή επιτυχίας. Όπως έλεγε για τον Απόλλωνα, για το σερί του Απόλλωνα, για να πω και εγώ με παίκτη, ρε φίλε. Έπαιξε 5 παιχνίσκια, σκοράριζε στα 5 παιχνίσκια και έβαλε 6 γκολ. Ποιος? Ο Τρισκόφσκι. Σκοράριζε στα 5, έβαλε και με την... Έχει έτσι θέση την τώρα. Έβαλε με την Ομόνια, με την Δόξα γκολ, με την Ομόνια γκολ, με την Πάφο γκολ, με τον Ολυμπιακό γκολ, 4 και έχει 6. Είναι ρεκόρ. Δεν ξέρω, είναι ο Γερμανός, να μην έβαλε 7-8 συνεχόμενα τότε. Αν πάλι έβαλε και 14 συνεχόμενα. Μα δυνατόν μπορώ, αφού να μην έβαλε 5 συνεχόμενα. Θα δούμε τη στατιστική να δούμε, γιατί... 5 συνεχόμενα, θυμίζει, είναι το ρεκόρ και πάει ο Σωτηρίου, Παπουέ. Ναι. 5-6 συνεχόμενα, νομίζω, ναι. Και θυμούμε τότε ήταν και ένας που στόχος μου, δεν τα κατάφερα.
Εσύ ως πόβιες. Ένα βάλα, τρία, τέσσερα, τέσσερα τραυματίστηκα. Νομίζω κάμα τέσσερα συνεχόμενα με τον... Είναι ένα τσέχοντα που έρχεται και ο ξένος πρωτόγος. Και τι κάνουμε με τσέχον πρωτοβιστά που έλεσαι. Ναι. Α, το Νούχρι. Το Νούχρι. Ναι. Ναι, είχα κάνει νομίζω τέσσερα, τέσσερα τραυματίστηκα. Μα ήταν ο πρώτος πρωτοβιστά από Νούχρι. Και τραυματίστηκα. Όχι, ήταν ο πρώτος, ήταν ο... Ήταν ο τσέφας τον... Ο Βόκερ. Ήταν προχτές, πέρασε τον τρόπο. Μα εκεί πρώτα ακόμα. Ναι, ναι. Εντάξει, Τρισκόφσκι, φίλε μου. Δεν γέρασα με νουλή, φίλε. Τώρα μου σρούλησε. Τρισκόφσκι σημαίνει. Φίλε, εγώ είπα σου ότι αν η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ο Τρισκόφσκι, μπορεί να είναι η χρονιά τη σειρά που μιλούσαμε πριν και τρία χρόνια. Και όπω και το απορρίτη, αν δεν έκανε το πράγμα. Να δούμε τι σημαίνει για να θα μα πει. Δεν ενθουσιαζόμαστε με ένα αποτέλεσμα παρόλο που βγάλει μια εικόνα. Σταθερά καλή είναι η ΑΕΚ. Δηλαδή μετά την δόξα η ΑΕΚ δείχνει μια έναν επίπεδο ομάδα που έχει τάση βελτίωση. Εγώ είπα ότι. Και βάλε μου σε τίτλο. Δύσκολα θα βρεθεί η ομάδα και περιπέζουμε. Να κάνουμε τέσσερα. Εντάξει. Περιπέζουμε μα. Βάλουμε μου θωρώ κάτι κατά καιρό. Δύσκολα θα βρεθεί η ομάδα να κοντράρει τον Απόλλωνο στην υπόθεση τίτλου. Α. Είπα σου το πριν και αυτό. Λες το σήμερα. Το λοιπόν. Είπα σου τούτο. Βλέποντας που είναι η Ομόνια, το ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση. Σε βάση να πω. Την ΑΕΚ την υπολογίζει όμως. Αν η ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ. Εν τούτη μπορεί να χτυπήσει τον ΑΠΟΕΛ. Τότε να μην είναι στα καρναβάκια τα μία φίλη μου η Μεσανή και ο Αγιάς ο πίσος. Γιατί είναι η πρώτη χρονιά που κόφκουν. Μακριά τους. Τρία μεγαθύρια του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, ρε φίλε. Μακριά. Γιατί την ΑΕΚ είπαμε για την ΑΕΚ. Χωρίς να την λέμε ότι υποτιμούμε και την ΑΕΛ είπαμε την ομάδα του προπονητή τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια ότι θα είναι στα ψηλά. Τώρα θα καταφέρει να χτυπήσει τίτλο. Μου το έδειξε στο παιχνίδι με τον... Ποιον έχασε. Ποιον έχασε. Έχασε μόνο απόλυτο. Με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό. Όταν είναι πρωί του, δεν ήταν μια ομάδα ότι... Και μάλιστα είπαμε... Και εκείνα που είπαμε στο παιχνίδι την κοινό με Ολυμπιακό. Εύκαλε μου το δεύτερο μήχρον ότι δεν είναι την ίδια τέτοιο. Ναι. Έχουμε ένα να μισή λεπτό για την εθνική ρε φίλε να μιλήσουμε. Παίζουμε... Τι? Εθνική ρε φίλε. Έχουμε δύο παιχνίδια. Παίζουμε Παρασκευή με την Κροατία και Δευτέρα με τη Μάλτα. Με πήγα τον περίπατο μου. Να καταφέρουμε να δηλώσουμε τελευταία θέση νομίζεις. Να καταφέρουμε. Φίλε, από ό,τι άκουσα, ο Λάιφης είναι στενός. Ναι. Ναι. Όταν ο Λάιφης δεν είναι μες στην άμυνα της εθνικής, έχει θέμα. Του είναι εγώ τα τελευταία παιχνίδια τουλάχιστον και πιο πρόβλημα. Κατά πόσο θα καταφέρουν να αντικατασταθεί. Ελπίζουμε να μέτρουμε την απόδοση της τελευταίας φοράς με τα τρία παιχνίδια. Ναι. Είναι υποχρέωση τους, πρώτα τους ποσφαιριστές, γιατί εγώ πρώτα ρίχνω ευθύνη στους ποσφαιριστές και εκτός αν φωνάζει ο φίλος Ζαμπούλης ότι κάνουμε αρνητική κριτική. Οι εθνικοί φταίνουν πρώτα οι ποσφαιριστές που είναι τώρα στην εθνική, πρέπει να αποδείξουν ότι τα συμβόλαια που κάνουν, ειδικά στις μεγάλες ομάδες, αξίζονται. Γιατί όταν κάνεις ένα συμβόλαιο σε μεγάλη ομάδα και χτυπάς ρε φίλε 20.000 το μήνα, και πιάνεις τα. Τούτη είναι η διαφορά της εποχής μου και του γενικού μου. Και να μην μπορώ να δω η Μάρτα. Δεν είναι δίκρο μου. Είναι ευθύνη των ποδοσφαιριστών. Αύριο έρχεται η Μάρτα να με όποια βελτίωση και να έκαμε η Μάρτα. Όποιος παίξε τσαρές του τσαρές πρέπει να οι ποδοσφαιριστές ήδη με ο Κωστένογλου, με ο Κούμας. Είναι που περιμένεις όταν τα αυτοί παιχνιστικά με Κροατία και Μάρτα. Βαθμούς είναι περιμένω ότι θα σταθούμε καλύτερα. Βαθμούς είναι όμως πιάσουμε. Να πιάμε τρεις με η Μάλτα. Το πιο καλό αισιόδοξο είναι τέσσερις. Σοπαλία και νίκη. Σοπαλία με Κροατία και νίκη με Μάλτα. Γιατί η Κροατία μου βγάλει την υπερομάδα. Με μια καλή απόδοση και σωστή νοοτροπία του παιχνιδιού να έμπα να παίξουμε αύριο 4-2-2, 4-4-2 και 4-23-26 ότι είμαστε να προσεγγίσουμε το παιχνίδι όπως είπα για την ΠΑΕΚ που πρέπει να κλέψει ο παιχνίδι.
Όταν προσεγγίσουμε το παιχνίδι, να παρακλέψουμε το παιχνίδι με την Κροατία, μπορεί να πάρουμε βαθμούς. Ναι. Φίλε, βλέπω και ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα στην δεύτερη κατηγορία, γιατί τρίτη τώρα άρχισε, ακόμα και αγωνιστήκες, ναι. Δεν ξέρω, παρακολουθώ αυτά. Είναι πολύ ασχοληθήκαμε σαν εκπομπή, αν και είπαμε το, να είμαστε πιο έτοιμοι στα επόμενα επεισόδια. Ναι. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ρε φίλε. Και στη δεύτερη, και στην τρίτη. Και ελπίζω να ασχοληθούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα για να είμαστε σωστοί σαν χώρα. Ναι. Βλέπεις ότι όμως να έχουμε και γραμμέ συναρπαστικά πολλά θέματα, ναι. Ναι, ναι. Και πρέπει να μικρύνουμε τη διαφορά της δεύτερης με την πρώτη. Μάλιστα. Καλό ρε φίλε, κάνουμε την ώρα μας. Κάνουμε τι. Καλύψαμε τους ούλους. Δεν έγινε και τίποτε, να μπορεί να μιλήσουμε που και το κάτι συνταρακτικό και πρέπει να φεύγει και διακομπής. Κοιόρα. Κάποιος πούνια είναι πιο μεγάλο μου για να μιλήσει. Πού πούνια. Πούνια είναι αν μείνει για αυτής κατηγορίας. Βέβαια στην Οζίας που είχαν 6 μήνες αποκλεισμό. Ναι, ναι, πούνια είναι το δούμε. Πούνια το διετή λέω. Λέω, δεν είδαμε τίποτα. Ο διετής είναι πούνια, να μην είχαν 6 μήνες. Μάλιστα, έτσι είναι ο τύπος διετής, ο διετής είναι διετής. Ναι, αλλά τι να δούμε να γράψει ψέμας, ο διετής χτύπησε μου ο παίκτης. Ψέμα δεν θα γράψει ρε φίλε, αλλά καμιά φορά μπορεί να μεγαλοποιήσουν. Είναι κάποια πράγματα πρέπει να κλείνουν και λίγο τα μάτια. Σε αυτά τα σύνταφαση δεν είναι χωρίς λόγο δικαιολογό. Για να το βάλει ο αθλητικός δίκας σε 6 μήνες, δεν νομίζω να είναι υπερβολή. Παγιά, πούνια ήταν ο φίλος μου, ο κόκος ο Ηλία. Ναι. Δεν μου ελούσα. Τον Καραϊσκάκη. Θυμάσαι την φάση. Μάλιστα. Έχουμε καταδικάσει τον κόκο Ηλία που είναι χρυσό πλάσμα. Και καταδικάσαμε τον Κιαζίν τη φάση. Θυμάσαι. Τώρα, αν θα καταδικάσω τον Άρτα, ο Αρπατάζει φωνάζει και τσιντάζει και ξημάζει και γυρίζει, είναι ένα. Αν θα καταδικάσω τον Κογονιδία, είναι άλλο. Οπότε πρέπει να τα θωρούν όλα τούτα. Δηλαδή, ας παιχτείς, δεν φάει ποτέ τους ούτε ρε φίλε. Και ξαφνικά, πας στην αδυναμία, αν πας στην κούραση, να κάνουμε κάτι, πρέπει να είσαι λίγο πιο κάπου. Ο φίλος μου πέρα, κάνω μια φορά ξανά μου πέρα. Ο δικαστής. Ο δικαστής, και πια στη δικαστική. Είχαν που έφαγα κότσινη. Με Σαλαμίνα τότε, Σαλαμίνα Μόνια με τον Καπιτανί. Ναι, ναι, είχα παίξει, ξέρω... Ήταν πρεμιέρα στο Μακάριο, ρε, έχασε δύο έναν Ιωμόνια από την Νέα Σαλαμίνα. Ένα θυμένε, γίνον αν ήταν η δεύτερη μου κοτσίνη, έφαγε μια κοτσίνη με στο κύπελλο. Με το Αποέλ. Νομίζω ότι ήταν επί αδικαστική. Ήταν η δεύτερη μου κοτσίνη στο κύπελλο. Είχα παίξει από 17 χρόνια. Έφαστε μου χτσίνη την καρτά. Μπράβο, 25 θυμούμαι. Γιατί αν έφυγε η μάπα έξω, δεν έφυγε. Ναι, ναι, ναι. Και πήγα να δικαστώ το διαθετή συμπεριφορά του κότσινη και ξέρω και λέει μου πελεγάνο στο μάγιο μου λέει μου εσύ δεν με θωρώ να φάεις ποτέ σου κότσινη οι κάρτες σου λιγίτρινες λόγιες, πίνεις το καλό και σου φάνε τίποτε εντάξει, άλλη φορά ρωσή κάτι που έξινε κάρτα στο κύπελλο το κύπελλο, ναι, είπα το κάμι μένε ναι, είπες του του υπόπτη. Ήταν ο Μιχάλης Βάρκης. Αν και είχα δίκαιο ότι έφτιανε έξω. Ήταν ο Μιχάλης Βάρκης. Εντάξει ρε, αλλά για πότσι κέντρο του υπέδρου. Έφυρσα. Ήταν η πρώτη φορά που έκαμε λάθος. Ποτέ έφυρσα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε την Τράπεζα Κύπρου για την στήριξη που προσφέρει στην εκπομπή και ανανοούμε την εκπομπή μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Πρώτα ο Θεός. Εύχομαι σου φίλε μου για τα επόμενα 50 χρόνια να είσαι με γυναίκα σου. Ευχαριστώ φίλε μου.